Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Drift, ο μεγάλος τελικός του Πρωταθλήματος εδώ στην πίστα Μεγάρων, το Sportal TV σας μεταδώσει ζωντανά τον αγώνα, τόσο τα ελεύθερα περάσματα όσο και τα χρονομετρημένα. Δύο κατηγορίες έχουμε την Pro και την Street League. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 11 τα ελεύθερα περάσματα, προκειμένου η οδηγή να εξοικειωθούν με την πίστα των Μεγάρων. Από το πρωί λοιπόν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της προπόνησης, ελεύθερη προπόνηση για τα μονά περάσματα, τα οποία μονά βαθμολογημένα θα ξεκινήσουν στις 11 η ώρα. Έτσι λοιπόν το Sportal TV είναι εδώ στο Μέγα να δίνει το παρόν στο τελευταίο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift. 34 συμμετοχές στον αγώνα. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει έως και τις 11 η ώρα την ελεύθερη προπόνηση στα μονά. Την προπόνηση των οδηγών, 11:30 έχουμε τα μονά βαθμολογημένα περάσματα. Ενώ στη 1 και 4 έως τις 2 θα ξεκινήσει η ελεύθερη προπόνηση στα διπλά περάσματα. Από τις 2 έως και τις 5 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε τις μάχες των διπλών περασμάτων, εκεί που θα κορυφωθεί, θα λέγαμε, η δράση στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος. Το Sportal TV θα σας μεταφέρει ζωντανά τη δράση. Θα είναι μαζί σας μέχρι και την ολοκλήρωση του αγώνα. Απολαύστε λοιπόν τα μονά περάσματα ζωντανά στο οθόνη σας. Εμείς είναι η ελεύθερη προπόνηση που βλέπετε. Έως και τις 11 η ώρα θα συνεχιστεί η διαδικασία για τους οδηγούς. Λοιπόν, αυτός είναι ο πέμπτος γύρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Drift. Η αρχή έγινε στο νέο Ρήσιο, στη Θεσσαλονίκη. Ρήσιο στη Θεσσαλονίκη. Ο δεύτερος γύρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Drift έλαβε χώρα στο καρτόδρομο στις Αφίδνες. Η συνεχεία τον αγώνα στην πίστα Λιθακιά στις Άκυνθος αρχές Σεπτέμβρη. Αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από το Sportal TV. Ενώ ο τέταρτος γύρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Drift έγινε στο Ηράκλειο στα τέλη Σεπτέμβρη. Από εκεί και πέρα,
Πρωταθλήματος γίνονται σήμερα εδώ στην πίστα των Μεγάρων, 5ος αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift. Σας αφήνουμε να απολαύσετε την ελεύθερη προπόνηση στα μονά περάσματα εδώ από την πίστα των Μεγάρων, πάντα ζωντανά το Sportal TV.
Yeah.
πάντα ζωντανά από την πίστα Μεγάρων. Τελευταίος γύρος Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift, πέμπτος γύρος, ο τελικός εδώ στα Μέγαρα. Έχουμε μια μικρή διακοπή, είμαστε πάντα ζωντανά στο Sportal TV, σας μεταφέρει τη δράση από την πίστα των Μεγάρων. Είμαστε στη διαδικασία της προπόνησης για τα μοναπεράσματα. Μέχρι τις 11 είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει η συγκεκριμένη διαδικασία. Από τις 11 μέχρι τη 1 θα δούμε τα βαθμολογημένα περάσματα, μονά περάσματα, εδώ στην πίστα των Μεγάρων. Είχα μια μικρή έξοδο όπως βλέπετε και στις οθόνες σας. Σε πολύ λίγο αυτό το κίνητο μεταφερθεί εκτός πίστας, θα συνεχιστεί η ελεύθερη προπόνηση των νέων οδηγών στα μονά περάσματα εδώ στην πίστα Μεγάρων, στον πέμπτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift.
πάντα λοιπόν σε ζωντανή μετάδοση από την πίστα των Μεγάρων, πέμπτος γύρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Drift. Ρίχνει την αυλαία ο συγκεκριμένος αγώνας στο πρωτάθλημα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν πριν λίγο η διαδικασία της ελεύθερης προπόνησης στα μονά περάσματα. Σε περίπου 10 λεπτά θα ξεκινήσουν τα μονά βαθμολογημένα περάσματα εδώ στα Μεγάρα. Vernon Svanevelt.
Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία των μονοπαθμονισμένων. Βλέπουμε ήδη το Ford Escort του Νίκου Τούντα. Είναι στην πίστα. Εντυπωσιακή οδήγηση από τον Νίκο Τούντα. Το νούμερο 18. Νωρίτερα είχαμε την ελεύθερη προπόνηση των οδηγών στα μονά περάσματα. Τώρα έχουμε την διαδικασία των βαθμολογημένων στα μονά περάσματα. Πάντα ζωντανά εδώ από την πίστα των Μεγάρων. Πέμπτος γύρος πανελληνίου πρωταθλήματος Drift, ζωντανά από το Sportal TV. Τέσσερις οδηγοί έχουν δηλώσει συμμετοχή στον αγώνα εδώ στα Μέγαρα. Όλοι οι πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος είναι εδώ. Στην κατηγορία Pro ο Βαλάης Παπαντονίου δίνει το παρόν, ο πρωτοπόρος της κατηγορίας. Ένα το Ford Escort είναι και πάλι στην πίστα. Λέγαμε λοιπόν ότι όλοι οι πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος Drift βρίσκονται εδώ στο Μέγαρα. Λέγαμε λοιπόν ότι στην κατηγορία Pro Βαλάης Παπαντονίου είναι εδώ και ο Νίκος Ζλιμπινάκης που ακολουθεί στη δεύτερη θέση του προαθλήματος, έχει δηλώσει με το χέρι στο Μέγαρα. 61 βαθμούς για τον Παπαντονίου, 49 για τον Ζλιμπινάκη, δεύτερο στο πρωτάθλημα, 46 τρίτος ο Αναστάσιος Χαρκάς, θα συμμετάσχει. Που έχει συμμετάσχει στο Ηράκλειο αλλά και στο Νεωρίσιο σε δύο αγώνες φέτος. Χαρκάς, τον οποίο δεν θα τον δούμε εδώ στα Μέγαρα. Ξεκίνησε λοιπόν και ο Ξανθόπουλος με την BMW M3. Τέτα και εδώ για τον οδηγό, σίγουρα θα χάσει κάποιους βαθμούς. Οι κριτές βαθμολογούν με βάση το 100, να θυμίσουμε, και όποιο λάθος κάνουν οι οδηγοί αυτόματα τους αφαιρεί βαθμούς. Δεύτερο από τα τρία περάσματα για τον Χάρλα Ποσάρο, το 3.
Χρυσανθόπουλος, ο οποίος στο πρώτο πέρασμα υπενθυμίζουμε για ένα τετακέ, κάτι που θα του στερήσει χρόνο. 400 μέτρα είναι το μήκος διαδρομής, ολοκληρώθηκε και το δεύτερο πέρασμα του Χρυσανθόπουλου, πάει για το τρίτο πέρασμα που δικαιούται ο οδηγός. Ο οδηγός, ο οποίος βρίσκεται στην 17η θέση της βαθμολογίας, ήταν 7ος στην Ζάκυνθο, ενώ τερμάτισε 13ος στο Ηράκλειο, στον προηγούμενο γύρο θεσμού. Πάντα ζωντανά λοιπόν από την πίστα των Μεγάρων, Sportal TV σας μεταφέρει τη δράση από τον τελικό, τον τελευταίο γύρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Drift. Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία των βαθμολογημένων μονών περασμάτων εδώ στα Μέγαρα. Σταύρος Στραβοπόδης με το BMW Y30 ολοκλήρωσε το πρώτο από τα τρία περάσματά του. Ο οδηγός, ο οποίος έχει κερδίσει τη Ζάκυνθο την κατηγορία Street Legal με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο BMW Y30, μπαίνει για το δεύτερο από τα τρία περάσματα που δικαιούται. Ξεκινά λοιπόν και το δεύτερο του πέρασμα ο Λιάρος, πάντως τραπεζόδης, εντυπωσιακός με το BMW Y30. Ο οδηγός, ο οποίος, όπως είπαμε, κέρδισε στον τρίτο γύρο του θεσμού στην Ζάκυνθο. Άλλο ένα πέρασμα θα κάνει ο Λιάρος, ο Σταύρος ο Στραβοπόδης. Λέγαμε λοιπόν ότι 34 οδηγοί δίνουν το παρόν σήμερα εδώ στα Μέγαρα, τόσο στην κατηγορία Pro όσο και στην Street Legal. Με τον καλύτερο τρόπο κλείνει ο θεσμός του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Drift,
ενός θεσμού ο οποίος είναι σχετικά νέος στην Ελλάδα. Ο Sportal TV σας και μεταδώσει τον τρίτο γύρο του θεσμού στη Ζάκυνθο, βρίσκεται και στα Μέγαρα, όπου πέφτει η αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Έρχεται ο Λιάρος για το τρίτο πέρασμα με το BMW Y30. Ολοκλήρωσε λοιπόν την προσπάθειά του στα μονά βαθμολογημένα περάσματα ο Σταύρος ο Στραβοπόδης με τον BMW 30. Αναμένουμε να δούμε λοιπόν τη βαθμολογία που θα βάλουν οι κριτές του αγώνα. Αρχίζει να τονίσουμε ότι μεταξύ των κριτών υπάρχει και ένας Ολλανδός, ο Βέρνον Σβάνεβελτ, ένας πολύ έμπειρος σπεσιαλίστ του drift. Προκειμένου να δώσει και αυτό στα φώτα του στον τελευταίο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift εδώ στα Μέγαρα. Να το Toyota Starlet λοιπόν έρχεται να κάνει το πρώτο του πέρασμα στα μονά βαθμολογημένα. Είναι ο Λάμπρος ο Πετρόπουλος, οδηγός ο οποίος ήταν τρίτος στην κατηγορία Street Legal στον αγώνα που δεξήχθη στο καρτόδρομο της Αθήνας, στον δεύτερο γύρο δηλαδή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift. Απολαύστε λοιπόν τον Λάμπρο Πετρόπουλο με τον Toyota Starlet, ο οποίος ξεκινάει την πρώτη του προσπάθεια. Δεύτερο πέρασμα για τον Λάμπρο Πετρόπουλο, το Toyota Starlet. Υπενθυμίσουμε ότι οδηγεί δικαιούται τρία περάσματα στην διαδικασία των μονών βαθμολογημένων. Ολοκλήρωσε την προσπάθειά του οδηγός, ο οποίος, όπως είπαμε, κέρδισε στην... ήταν τρίτος στο καρτόδρομο, στο δεύτερο γύρο του θεσμού, κάτι που τον φέρνει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας στην κατηγορία Street Legal. Τρίτο πέρασμα λοιπόν για τον Λάμπρο Πετρόπουλο με το Toyota Starlet. Ολοκληρώνει την προσπάθειά του στα μόνα βαθμολογημένα περάσματα.
συνεχίζεται η διαδικασία στα μονά βαθμολογημένα περάσματα. Προσπάθεια το Μιχάλη Σιδέρης με το MEV-30. Τρία περάσματα δικαιούται κάθε οδηγός εδώ στα μονά βαθμολογημένα. Μιχάλη Σιδέρης με το MEV-30 ξεκίνησε όπως πάμε την προσπάθειά του. Νωρίτερα ο Κωστάς Δρούγας ολοκλήρωσε τα τρία του περάσματα στην διαδικασία των μόνων βαθμολογημένων. Έτοιμος για το δεύτερο πέρασμα ο Μιχάλης Σιδέρης με τον BMW 30. Υπενθυμίζουμε ότι οι κριτές βάζουν βαθμολογία μέχρι το 100 ανάλογα με την επίδοση του κάθε οδηγού και σύμφωνα με τη γωνία που θα στήσει ο κάθε οδηγός. Μιχάλης Σιδέρης με στον 30, δεύτερο από τα τρία προηγουμένα περάσματα εδώ στην πίστα των Μεγάρων. Βλέπουμε λοιπόν τον Μιχάλη Σιδέρη, έκανε ένα λάθος εδώ πέρα μπροστά μας, διόρθωσε στη συνέχεια.
Μιχάλη Σιδέρη, BMW Y30, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στα πολλά βαθμό Ολυμπιακά. Θα το δούμε στη συνέχεια στην 16η, η οποία θα προκριθεί στην επόμενη φάση. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει εκτός από τα μονάδα βαθμολογημένα, στη συνέχεια 1 και 4 έως 2 έχουμε την ελεύθερη προπόνηση για τα διπλά, ενώ από τις 2 έως τις 5 θα έχουμε τις μάχες στα διπλά περάσματα εδώ από την πίστα των Μεγάρων. Sportland TV θα είναι μαζί σας ζωντανά έως ότου ολοκληρωθεί η δράση. Άλλο ένα BMW 30 στις οθόνες σας, μπήκε και αυτό να κάνει την προσπάθειά του στα μονάδα βαθμολογημένα περάσματα. Τέτα και λοιπόν για τον οδηγό, κάτι που θα του στοιχήσει. Παναγιώτης Φαραώς με τον BMW 30 ετοιμάζεται για το δεύτερο πέρασμα και σίγουρα ελπίζει να είναι καλύτερο από το πρώτο, στο οποίο όπως είδαμε είχε και ένα τετακέ. Όχι. Άτυχη στιγμή το Φαράω, Παναγιώτης Φαράω τον BMW 30. Τετακέ και σε αυτό το πέρασμα. Φαράως ο οποίος κάνει την πρώτη εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα drift εδώ στα Μέγαρα και οδεύει προς το τρίτο πέρασμα ο οδηγός του BMW 30. Έρχεται λοιπόν ο Παναγιώτης Φαράως με το BMW 30, ξεκινάει την τρίτη του προσπάθεια. Σαφώς πολύ καλύτερο από τα δύο πρώτα οδηγός. Ολοκληρώνει και ο Παναγιώτης Φαράως τα τρία του περάσματα στην διαδικασία των μόνων βαθμολογημένων εδώ στα Μέγαρα. Δημήτρης Τσαγκαράκης ακολουθήσει με ένα BMW 30 και πάλι. Τσαγκαράκης ο οποίος δύο φορές ανέβηκε στο βάθρο φέτος, ήταν δεύτερος στη Ζάκυνθο στην κατηγορία Street League, τρίτος στην Κρήτη στο Ηράκλειο στον τέταρτο γύρο του πρωταθλήματος. Πάντα στο οθόνη σας βλέπετε τον Δημήτρη Τσαγκαράκη με τον BMW 30. Πολύ καλό πρώτο πέρασμα. Για να μην θα κάνει τα άλλα δύο που δικαιούται στην διαδικασία των μόνων βαθμολογημένων. Τσαγκαράκης ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση στη βαθμολογία, στην κατηγορία Street Legal. Thank you.
Y30. Ετοιμάζεται και το τρίτο του πέρασμα ο Δημήτρης Τσαγκαράκης. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 39 βαθμούς. Ο Γελαδάς είναι πρώτος με 64, Μιχάλης Σιδέρης δεύτερος με 46 βαθμούς. Τσαγκαράκης 39, Λιάρος 25, Λάμπρος Πετρόπουλος 18, Νίκος Ταμίρης 16, Διονύης Σταυρόπουλος 13, Δημήτρης Παπαδάτος με 12 βαθμούς, 11 για τον Σπύρο Γιαννιώτη, 10 ο Κωνσταντίνος Καρσακλής και 8 Κώστας Σταμάτης. Αυτή είναι η βαθμολογία στην κατηγορία Street Legal, στην οποία συμμετέχει και ο Δημήτρης Τσαγκαράκης που βλέπετε στις οθόνες σας. Ολοκλήρωσε λοιπόν και το τρίτο του πέρασμα ο Δημήτρης Τσαγκαράκης, ενώ ακολουθεί ο πρωτοπόρος πρωταθλήματος της Street Legal, ο Γιώργος Γελαδάς, με μια Toyota Corolla. Ο Γιώργος Γελαδάς, ο οποίος κέρδισε στο καρτόδρομο στις Αθήνες, στο δεύτερο γύρο θεσμού, ήταν δεύτερος στο Ηράκλειο, ενώ ολοκλήρωσε την τρίτη θέση στην πίστα της Λιθακιάς στη Ζάκυνθο, αγώνας ο οποίος μεταδόθηκε ζωντανά από το Sportal TV στις αρχές του Σεπτέμβρη. Έρχεται ο Γιώργος Γελαδάς για το πρώτο του από τα τρία αυτοκινητικά περάσματα. Όπως βλέπετε, πολύ εντυπωσιακός οδηγός. Ολοκλήρωσε το πρώτο από τα τρία του περάσματα. Γιώργος Γελαδάς με το Toyota Corolla έρχεται για το τρίτο του πέρασμα. Διαδικασία που είναι Γελαδάς, ο οποίος, όπως πάμε, προηγείται στην κατηγορία Street Legal και είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Θέτει γερή υποψηφιότητα για νίκη και σήμερα. Μπράβο λοιπόν στον Γιώργο Γελαδά, ολοκλήρωσε και αυτό στην προσπάθειά του.
στην ευθεία κίνηση 139 χιλιόμετρα πιάσε το Toyota Corolla που είδαμε στα πλάνα μας πριν λίγο. Πάντα ζωντανά το Sport TV σας μεταφέρει εικόνα από την πίστα των μεγάλων που διεξάγει το 5ο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift. Αγώνας ο οποίος ρίχνει την αυλαία του θεσμού. Στρέφει προς τα πιτς αφού ολοκλήρωσε και τις τρεις προσπάθειες στην διαδικασία των μόνο βαθμολογημένων περασμάτων εδώ στην πίστα των Μεγάρων. Ο Κωνσταντίνος Τσαντεκίδης ξεκίνησε την προσπάθειά του στα μονά βαθμολογημένα με BMW 3Y30 οδηγός και των 40 χιλιόμετρα στην ευθεία κίνηση για τον οδηγό. Οι κριτές του αγώνα λαμβάνουν υπόψη και την ταχύτητα με την οποία ξεκινάνε διέρχονται οι οδηγοί από την ευθεία της εκκίνησης. Η διαδρομή του αγώνα είναι 400 μέτρα. Δεύτερο πέρασμα για τον Κωνσταντίνο Τσαντεκίδη, εντυπωσιακός όπως βλέπετε στις οθόνες σας. BMW 3Y30 έχει στα χέρια του οδηγός. Ολοκλήρωσε και το δεύτερο του πέρασμα. Ενώ τώρα έπιασε 150 χιλιόμετρα στην ευθεία ο Τσαντεκίδης. Τρίτη προσπάθεια για τον Κωνσταντίνο Τσαντεκίδη, τον BMW 3Y30. Τέτα και για τον οδηγό. Με 151 χιλιόμετρα διήλθε από την ευθεία, αλλά
Τότε τα και σίγουρα θα του στοιχίσει τη βαθμολογία.